Δεν ε, γίνεται προφανώς όλοι να συμφωνούν με τη διοίκηση. Δεν γίνεται να μην ασκείται κριτική στη διοίκηση. Όχι μόνο από τις παρατάξεις, αλλά και από μαζικούς φορείς, από τους πολίτες. Και αυτό έγινε εδώ σήμερα, γιατί αυτό που ήταν γνωστό, έτσι όπως υπόθηκε από το Σύλλογο Γονέων και μετά από συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή, ήταν ότι δρομολογούνταν... Ε, με ό,τι ευθύνε έχει η κάθε, είτε η κυβέρνηση, είτε η προηγούμενη δημοτική αρχή, είτε η τωρινή δημοτική αρχή, πάντω αυτό που έγινε γνωστό ήταν να το δρομολογούνταν το κλείσιμο του σχολείου. Επί τη ουσία, προφανώ το συγκεκριμένο σχολείο, σαν χώρο, είναι εντελώ ακατάλληλο και υπάρχουν ευθύνε συγκεκριμένε το ότι ακόμα, γιατί καθώ πρόκειται για λιόμενη εγκατάσταση, ε, όπω επίση και άλλα σχολεία του Δήμου στο το το Πρώτο Λύκειο, και άλλα. Ε, απέναντι ακριβώς από αυτό το σχολείο που επειδή βρεθήκαμε και με το Σύλλογο και στις κινητοποιήσεις τους, απέναντι ακριβώς λειτουργούν σε ισόγεια αίθουσα δύο νηπιαγωγεία, το 106 το 107, χωρίς προάβλιο, σε, σαν σε ισόγειο κατάστημα. Είναι πολλά, το γνωρίζουμε, είναι, είναι δραματική κατάσταση της σχολικής τέλης στο Δήμο μας. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο εμάς μας δημιουργούνται τουλάχιστον ερωτηματικά για τη στάση της διοίκησης όταν σε προ... στην ειδική συνεδρία της λογοδοσίας στη συνεδρίαση και σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που η, κυρ... η αρμόδια κυρία Αντιδήμαρχος παρουσίασε συνολικά ε... και σαν απάντηση στην ερώτησή μας για τη σχολική στέγη σε αυτή την απάντηση για την κατάσταση σχολικής υποδομής στον Δήμο, δεν υπήρχε καμιά αναφορά στο εν λόγω σχολείο σε αυτά που στεγάζονται με προκάτ υποδομή και οφείλουν, τέλος πάντων, να μεταστεγαστούν ή οτιδήποτε άλλο. Ε, και αναρωτιόμαστε γιατί εκεί δεν υπήρχε απάντηση και το τι άλλαξε τις επόμενες λίγες ημέρες, μέχρι σήμερα, ουσιαστικά μετά αυτή τη σχετική διαβεβαίωση του Δήμου. Αν δεν γνώριζε, δηλαδή, η ίδια η Δημοτική Αρχή, αυτά που μας περιέγραψε, για να μην κουράζω, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, σαν ιστορικό σε σχέση με την καταλληλότητα, την επικινδυνότητα, τέλο πάντων, ημί, του σχολικού κτηρίου. Ε, προφανώς ο καθένας κρίνεται, και είναι η Δημοτική Αρχή, κρίνεται συνεχώς. Και κρίνεται, και θα κριθεί και θα κρίνεται. Δεν μπορούμε φυσικά να περιμένουμε, κύριε Δήμαρχε, να τελειώσουνε τα τέσσερα χρόνια για να μπορέσουμε να κρίνουμε και προθέσεις και ε, υποσχέσεις τέλο πάντων το λόγο ασχέτως από α, αν οι πράξεις αντικειμενικά σε 100 μέρες δεν μπορούν να είναι πολλές. Αλλά εδώ εμείς κρίνουμε και το προγραμματισμό που υπάρχει ή που τέλος πάντων αυτόν που, που μας λέτε και θεωρούμε ότι για, και για το ζήτημα της σχολικής στέγης Φυσικά και η κυβέρνηση και οι προηγούμενε δημοτικέ αρχέ είναι εκτεθειμένε απέναντι στου γονεί, στου μαθητέ και στου εκπαιδευτικού τη πόλη μα. Γιατί εδώ και χρόνια, από όλε τι διοικήσει, τι προηγούμενε, όχι μόνο από την προηγούμενη, από όλε τι δεν έχουν πάρει τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται για το ζήτημα τη σχολική στέγη. Εμεί έχουμε αναδείξει επανειλημμένα όλα αυτά τα ζητήματα, με πάρα πολλέ αφορμέ και με πάρα πολλού τρόπου, με κινητοποιήσει, με εκδηλώσει, στηρίζοντα δηλαδή κινητοποιήσει συλλόγων γονέων με εκδηλώσει λαϊκή εισπήρωση του ΚΚΕ με ημερίδε. Ε, και με, φυσικά στηρίζοντα όλε τι ε, διεκδικήσεις. διεκδικήσει. Αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι ένα απλό ζήτημα προθέσεων και, και της, και της νυν δημοτικής αρχής. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Και θεωρούμε ότι και η νυν δημοτική αρχή δεν έχει βασική προτεραιότητά της αυτό το ζήτημα, όπως όλες οι προηγούμενες, όπως και η κυβέρνηση και αποτελεί δεύτερη προτεραιότητα. Σε αυτό φαίνεται όσο και αν, αν λένε κάποιοι εκ των υστέρων για το έγκλημα στα τέμπη, ενώ αυτοί που κυβερνούσαν και τότε και τώρα. Ε, δεν άκουγαν τις διαμαρτυρίες της κινητοποίησης των εργαζομένων τότε που λέγανε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και ήρθαν μετά όλοι σαν μετά Χριστόν ξανά μην ξέραν τι γινότανε. Έτσι και τώρα γνωρίζουμε ότι ο προσυσμικός έλεγχος στα σχολεία του Δήμου έχει ολοκληρωθεί μόνο πρωτοβάθμιος και είναι πολύ πίσω ακόμα και πάει με πάρα πολύ, πολύ αργούς ρυθμούς. Σε αυτό τι θα γίνει, τι θα αλλάξει από τη νέα διοίκηση. Τι αλλάζει. Επειδή μιλήσατε για ασφάλεια. Είναι ευθύνη προφανώ όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά που αρνούνται να χρηματοδοτήσουν ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων, να απαλωτριωθούν χώροι που χάνονται συνεχώς, ε, να μην. και είναι ευθύνη του η απαξίωση φυσικά και η ιδιωτικοποίηση του οργανισμού σχολικών κτηρίων. Γι' αυτό και οι κυβερνήσει, των κομμάτων που σας στήριξαν, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, υλοποίησαν αυτές τις κατευθύνσεις που φυσικά είναι κατευθύνσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μείωσαν 70% τις κρατικές δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης των σχολείων, γιατί το θέμα το σε τι κατάσταση είναι τα σχολεία μας, δεν είναι και αυτό, ή αν είναι προφανώς, είναι και πώς συντηρούνται και τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν συντηρούνται. Όπως και ότι δίνονται μόλις 2,4 εκατομμύρια ευρώ από τους κρατικούς αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Θεσσαλονίκης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Γι' αυτά η Δημοτική Αρχή θα διεκδικήσει κάτι. Θα διεκδικήσει κρατική χρηματοδότηση. Γιατί τώρα πρέπει να βγούμε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι της Δημοτικής Διοίκησης, να βγούμε στους δρόμους, να διεκδικήσουμε απέναντι στην κυβέρνηση. Όχι αν αποφασίσει η Δευτεροβάθμια ή το ΤΕ ότι είναι ακατάλληλο το σχολείο. Ή οποιοδήποτε σχολείο. Ή όταν ή αν γίνει κάτι, συμβεί κάτι αναπάντεχο. Αλλά όχι. Γιατί είστε στην ίδια λογική. Η πολιτική σας ακολουθεί τη λογική κόστους-οφέλους που είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, εξυπηρετεί συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και της κυβέρνησης. Και αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν εξυπηρετούνται με χτίσιμο σχολείων. Όντω έχει τεράστιε ευθύνε η προηγούμενη δημοτική αρχή που δεν έβαλε σε κανένα πρόγραμμα σε αυτά τα 18 που είπατε στην περιφέρεια ούτε ένα σχολείο του Δήμου. Αλλά και δύο σχολεία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσατε. Δύο σχολεία για αυτή την κατάσταση που γνωρίζετε που υπάρχει ε, στη σχολική στέγη του, του Δήμου μας. Θα, συνεχί... θα, πούμε κάτι για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή είναι και των δημοτικών αρχών, των προηγούμενων τουλάχιστον, για την οποία η Ένωση... Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται κανένα πρόγραμμα, κανένα κονδύλι, τίποτα στα, εκατο... στα, δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης για σχολική στέγη. Γιατί? Γιατί, δεν αποφέρει κέρδος στους επιχειρηματίες. Γιατί ένα σχολείο το χτίζει και δεν παίρνει πίσω κέρδο, απλά μπαίνουν τα παιδιά και ικανοποιείται ένα, μια, κοι, μια κοινωνική ανάγκη, η μόρφωση των παιδιών μας. Γι' αυτό δεν χρηματοδοτούνται, λοιπόν, τέτοια έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κυβέρνηση και δεν διεκδικούν και οι περισσότερες δημοτικές αρχές, με εξαίρεση στις δημοτικές αρχές της λαϊκής εισπύρωσης. Γιατί έχει 400 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό ο, Δήμο μας, ο Δήμος μας, αλλά δεν περισσεύουν χρήματα για να, για να χτιστεί μια σχολική στέγη. Γιατί ένα σχολείο, γιατί βρίσκονται λεφτά από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή να δοθούν 18 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα απίθανα σπιτάκια ανακύκλωση ή για άλλα που θα βρει και η νέα Δημοτική Αρχή, γιατί αυτέ είναι οι προτεραιότητε, και όντω για ένα έργο που πρέπει να γίνει, αλλά ποια είναι η προτεραιότητά μα, όπω η πλατεία Ελευθερία που βρέθηκαν από την κυβέρνηση 8,5 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν. Αλλά ένα εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια πόσα χρειάζονται για να χτιστεί ένα σχολείο στο Δήμο Θεσσαλονίκη που έχει να χτιστεί όντω τόσα χρόνια. Γιατί και στην, και στην παρουσίαση και σε αυτά που έχετε πει και σήμερα και, τα, και τις προηγούμενες φορές, η Δημοτική Αρχή, δεν έχουμε καταλάβει αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κάποια συγκεκριμένη χρηματοδότηση που θα διεκδικήσετε για να, για να δοθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τέλος πάντων σχολικής στέγης που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει και υποδομών και διεκδίκηση φυσικά αύξηση κρατικής χρηματοδότησης. Γιατί θα μας πείτε ότι θα γίνουν και τελειώνω με αυτό το θέμα, θα μας πείτε ότι θα γίνουν με σδίτ και θα διαφωνήσουμε. Και θα διαφωνήσουμε, ναι, γιατί θα μπει δύο εργολάβος. Και ξέρετε γιατί. Γιατί τα βλέπουμε, γιατί θεωρούμε ότι ναι, πρέπει να διεκδικήσουμε και να αλλάξουν νόμοι, κύριε Δήμαρχε, να αλλάξουν νόμοι, άδικοι. Εμείς θεωρούμε ότι ο νόμος, ότι οι νόμοι που δεν επιτρέπουν αυτή τη στιγμή στους Δήμους να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό είναι άδικος και αν δεν συμφωνούμε όλοι εδώ σε αυτό υπάρχει πρόβλημα. Άρα ναι, θα παλεύουμε να αλλάξει αυτό ο νόμος για να ε, στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου, όχι μόνο η καθαριότητα και οι τεχνικές υπηρεσίες λοιπόν που δεν έχουν 1200 προφανώς εργαζόμενους και το πράσινο και οι τεχνικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν και μηχανικούς ίσως και μελετητές για κάποια έργα να μην τα δίνουμε σε εργολάβους και ιδιώτες και έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις που λέτε και εσείς τώρα αναφέροντας φυσικά μόνο στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ακόμα, ακόμα και για να μπορούν να κατασκευάζουν ένα σχολείο. Να υπάρχουν αυτοί οι υπάλληλοι για να κατασκευάζεται και πιο φθηνά και πιο γρήγορα με τον έλεγχο του Δήμου. Γιατί σήμερα, σήμερα στα 60 θέματα που μας στείλατε την Πέμπτη, και έπρεπε να, να δούμε μέχρι σήμερα, σήμερα φέρνετε διάλυση σύμβασης με εργολάβο που ξεκίνησε να χτίσει σχολείο στα τεχνοδρομικά. Σήμερα αυτή είναι αυτή είναι η κατάληξη πολλές φορές με τα ΣΔΙΤ και με τους εργολάβους. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί με κρατική χρηματοδότηση οι δημοτικές υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες κλπ. Και φυσικά να πραγματοποιηθούν και ουσιαστική έλεγχη σε όλα τα σχολεία. Τώρα, με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι άμεσα, άμεσα πρέπει να βρει τρόπο να ξεκινήσει η διοίκηση με δική, με δική της ευθύνη στο πού και με ποιο τρόπο την κατασκευή νέου και σύγχρονου σχολείου στη γειτονιά του 89 και όχι δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Σε έκτακτες καταστάσεις, γιατί θεωρούμε είναι μια έκτακτη ανάγκη για αυτά τα παιδιά, ε, κάποιοι χτίσανε νοσοκομεία σε μία εβδομάδα. Δεν λέμε τώρα να γίνει σε μία εβδομάδα, αλλά μπορούν να γίνουν σχολεία. Ναι, προφανώς, δεν αυτό, έγινε. Μπορούμε όμως, έγινε, ναι, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα, κύριοι. Είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαστε στο 60. Άρα, και είπατε εσεί μόνο του, ο κύριο Δήμαρχο είπε τώρα για τι καθυστερήσει των εργολάβων. Γιατί όλοι τα βλέπουμε και τα έχουμε ζήσει. Από ένα απλό πάρκο, μια παιδική χαρά, μέχρι τέτοιο το πώ δουλε... εργάζονται και πώ δουλεύουν οι εργολάβοι με τον Δήμο. Και τι καθυστερήσει έχουν. Λοιπόν, αν θέλει, και αν είχε φυσικά τι υπηρεσίε ο Δήμο, αλλά αν θέλει να πιέσει ακόμα και του εργολάβου και του ιδιώτε, να χτιστεί ένα σχολείο πραγματικά γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, μέσα σε κάποιου μήνε, για να δοθεί η λύση, η μόνιμη λύση, η σύγχρονη και ασφαλή λύση που δικαιούνται οι γονεί, οι κάτοικοι, τα παιδιά ε, αυτή τη γειτονιά, άμεσα. Να μα πείτε δηλαδή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το αργότερο ή φυσικά και στο Σύλλογο Γονέων, ποιο είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, ποια θα είναι αυτή η χρηματοδότηση. Και μέχρι την ολοκλήρωση τη κατασκευή, να παραμείνει σε λειτουργία το σχολείο, να μην δρομολογηθεί καμία σκέψη για διάλυσή του σαν σχολείο, από τη δευτεροβάθμια, από την κυβέρνηση από οπουδήποτε αλλού. Να εξασφαλιστεί ότι θα γίνουν τα αναγκαία έργα όποια απαιτούνται, αν απαιτούνται, από αυτέ τι τεχνικέ εκθέσει που υπάρχουν για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπω ζητούν οι γονεί μέσα στο καλοκαίρι, για να ανοίξει ξανά ασφαλέ τον, τον Σεπτέμβριο. Τέλο. Πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και αρκετά θέματα. Έχουμε, έχουμε, θέμα, συζήτηση σήμερα έτσι αλλιώ, στον κανονισμό τη καθαριότητα. Ένα κανονισμό ει πρακτικό, κατά τη γνώμη μα, που συνεχίζει τη λογική τη Δημοτική Αρχή να κυνηγάει με πρόστιμα ε, έσοδα από του δημότε. Ε, Όπω και άλλο θέμα που έχουμε σήμερα, ασχέτω είναι για παράταση, αλλά πάλι χαράτσι είναι, νέο κιόλα, μετά από χρόνια, μετά από δέκα χρόνια, δεν κάνω λάθο, σε επαγγελματίε, στου επαγγελματίε ιδιοκτήτε συνεργείων και άλλων συναφών, επιχειρήσεων που δεν τους έφτανε η φορολογία από την κυβέρνηση. Τους δίνετε και ένα χαράτσι εσείς τώρα για τέλος εισόδου-εξόδου, 500 ευρώ τουλάχιστον, για να βρει έσοδα ο Δήμος φυσικά. Ε, θα κάνουμε και συζήτηση, πιστεύω, και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό, αλλά είναι σε αυτή τη λογική της αύξηση και των ανταποδοτικών τελών που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Για τα υπόλοιπα έργα, όταν έρθουν, θα δούμε πώς θα τοποθετηθούμε και πώς προχωράν και αν προχωράν. Είπατε για την Πλατεία Αριστοτέλους, δεν ξέρω τι θα ακούσουμε για τον ΤΕΚ, πολλά γράφτηκαν και ακούγονται. Για τους τάβλους Παπάφη, γενικά όταν έρθουν τα έργα, ε, όταν δρομολογηθούν και τα δούμε να γίνονται, ε, θα μιλήσουμε για το τι έργα όντως είναι αναγκαία και κάποια από αυτά προφανώς είναι αναγκαία.